Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στραμμένα στη σταδιακή άρση των περιοριστικών μέτρων κατά της εξάπλωσης της πανδημίας του κορονοϊού, είναι όλων τα βλέμματα στην Ελλάδα. Αν και στις περισσότερες περιοχές, οι πολίτες δεν αντιμετωπίζουν με την πρέπουσα σοβαρότητα το ζήτημα. Λίγο πριν τα Χριστούγεννα, με τους μικρομεσαίους επαγγελματίες να αιμορραγούν οικονομικά, οι πολίτες στην πλειονότητά τους βιώνουν με τρόπο διαφορετικό την καραντίνα, με τις εικόνες στους δρόμους να προκαλούν σοκ και δέος. Στραμμένα στις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού είναι όλων τα βλέμματα, καθώς το τέλος της εβδομάδας θα ξεκαθαριστεί το τοπίο αναφορικά με τη σταδιακή άρση του lockdown και τον τρόπο με τον οποίο θα γιορταστούν τα Χριστούγεννα. Η εικόνα που επικρατεί ωστόσο στους δρόμους πολλών πόλεων, όπως και της Καλαμάτας, σε καμία περίπτωση, ειδικά τα πρωινά, δεν θυμίζει καραντίνα. Καραντίνα δεν είναι. Όχι, δεν είναι. Είναι σαν να μην είναι. Δεν είναι. Εσείς το βλέπετε κάθε μέρα που γυρνάτε, ότι όταν υπάρχει στο δρόμο κυκλοφορία αυτοκινήτων, από εκεί και πέρα θεωρώ ότι δεν είναι όπως ήταν το Μάρτι. Αυτή είναι μια χαρακτηριστική σημερινή εικόνα από την πλατεία της Καλαμάτας. Και αυτή από την παραλία της πόλης. Αυτό δεν είναι εικόνα καραντίνας και εγώ, επειδή έχω και κατάστημα στην Καλαμάτα, έχω κομμωτήριο, αυτό που βλέπω ότι η καραντίνα είναι μόνο για τα μαγαζιά. Είχα να έρθω Καλαμάτα αρκετό καιρό, αλλά βλέπω ότι υπάρχει κίνηση και στους δρόμους και εδώ πέρα με πόδια ο κόσμος. Όλος ο κόσμος είναι έξω. Και δεν έχει καμία σχέση με την προηγούμενη φορά. Μας έχουν βάλει σε ένα τρόπο ζωής πολύ δύσκολο. Δεν είναι και πολύ καραντίνα, κίνηση πολύ στους δρόμους. Σε γενικές γραμμές, καραντίνα. Είναι και ο καιρός, παιδιά. Εδώ η Μεσσηνία, η Ελλάδα, τουλάχιστον η Μεσσηνία που ξέρω εγώ, δεν παίζεται. Τι να κάτσει ο άλλος στο σπίτι, να κάτσει, εντάξει, κάθισε 15 ώρες μετά, δεν θα βγεις καθόλου έξω. Εγώ πιστεύω ότι ο κόσμος στις δουλειές του πάει. Λογικό είναι να βγαίνει, όπως όλοι μας, όπως και εμείς ήρθαμε για δουλειές, έτσι και ο κόσμος βγαίνει. Δεν τον κατηγορώ καθόλου, γιατί έτσι τα πράγματα, η καθημερινότητά του, και θα βγει και όλα. Δεν μπορεί να είναι κλεισμένο σε ένα σπίτι. Φυσικά ο κόσμος δεν μπορεί να κάτσει μέσα. Μπορεί να τον βάλεις σε καραντίνα, σε απομόνωση. Σε απομόνωση μπαίνουν άλλοι άνθρωποι. Οι Έλληνες δεν μπήκανε ποτέ. Οι Έλληνες αποτινάξανε το τουρκικό ζυγό, όχι αυτούς τους ζυγούς που θέλουν να μας επιβάλλουν. Έχει κόσμο ο οποίος πηγαίνει στην τράπεζα, τα μόνα μαγαζιά που δουλεύουν είναι οι τράπεζες. Παίρνουν τα λεφτά απ' έξω, άνθρωποι πηγαίνουν, πληρώνουν τις υποχρεώσεις και πάνε σπίτι τους μετά. Ο κόσμος, κοίταξε, φοβάται τον ιό μεν, αλλά από την άλλη έχει αγανακτήσει. Να λέμε και την αλήθεια. Σου λέει μέτρα, 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 αλλά να σου πω πού θα πάει. Τι θα γίνει, λέει. Μόνο είναι τα μαγαζιά, οι ελεύθεροι επαγγελματίες έχουν πρόβλημα. Το δημόσιο, εντάξει. Το δημόσιο, καλά να είναι ανθρώποι, πέφτει ο μισθός. Τα ελεύθερα επαγγέλματα που σηκώνουν την οικονομία όλοι, πού θα μαζευτούν τα λεφτά. Εικόνες απίστευτες. Λοιπόν, και πέραν του υγειονομικού, αυτό που τρομάζει τους πολίτες είναι η επόμενη μέρα στην οικονομία. Όποιος δεν έχει κάνει τα καρτάλια κουμάντα, βέβαια θα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Θα είναι δύσκολα, ασφαλώς. Προφανώς δεν αντέχει. Πώς θα αντέξει ο κόσμος. Η αγορά, αυτά τα μαγαζιά, όλα δεν. Πώς θα αντέξει. Δεν πάνε και τόσο καλά, είναι η αλήθεια. Πολλοί κόσμοι δεν έχει δουλειά κτλ. Αλλά τι να κάνουμε, κορονοϊός. Αυτά από τις εικόνες που υπήρξαν σήμερα στους δρόμους, και νομίζω ότι το ρεπορτάζ της Γεωργίας Αναγνωστοπούλου ανέδειξε για μία ακόμη φορά την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε και γιατί δεν έρχεται όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και η άρση αυτή του lockdown. Καλησπέρα, Γεωργία. Καλησπέρα, Θέμη. Καλησπέρα. Τέλος πάντων, πόσο είναι, πάμε για τέταρτη εβδομάδα, έτσι, mm-hmm. Έχει τελειώσει η τρίτη. Δεν ξέρω τι θα γίνει πραγματικά. Θα γίνει ότι είμαστε σε αυτό το μαρτύριο της σταγόνας, μέρα με την ημέρα, για να δούμε τέλος πάντων πώς θα κλειδώσει η σταδιακή επαναφορά. Μιλάμε για σταδιακή επαναφορά. Πολλά θα κρυθούν μέχρι την Παρασκευή. Περιμέναμε και σήμερα να είχαμε καταγράψει έναν μειωμένο αριθμό κρουσμάτων. Η πραγματικότητα είναι ότι από τα 1000 πήγαμε κατά πολύ παραπάνω, έτσι. 299. Πριν πάμε όμως στα κρούσματα, θέλω λίγο να σχολιάσουμε τις εικόνες τις οποίες συναντήσαμε και σήμερα στους δρόμους της Καλαμάτας. Κοίταξε, νομίζω ότι τα πλάνα μιλούν από μόνα τους. Είναι σημερινά πλάνα, έτσι. Είναι εικόνες σημερινές. Ναι, εορταστικά έχουμε μπει στο κλίμα. Εγώ θέλω να πω κάτι που νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία και που μας εκφράζει με έναν τρόπο όλους. Καταλαβαίνω, όπως καταλαβαίνω καθένας από εμάς, τους πολίτες, την κατάσταση την οποία βιώνουν, που είναι οριακή, είναι δεύτερη φορά η καραντίνα. Ακούσαμε και κάποιους να το επισημαίνουν ότι είναι και πάρα πολύ καλός ο καιρός, που σημαίνει ότι έχει και την ανάγκη. Εμείς είμαστε όλη την ημέρα έξω και δεν μπορούμε να πούμε εύκολα στη θέση αυτών των ανθρώπων, είναι αλήθεια. Αλλά από την άλλη,
Μιλάμε για μια περίοδο, θα μου πεις τώρα βγήκε και ο Πρωθυπουργός και έκανε μοτοκρόση η Μαρέβα, άλλο θέμα αυτό. Τι να πρωτοπιστέψεις και τι να πρωτοσχολιάσεις. Από την άλλη, όταν μιλάμε για 299 σήμερα, μίλησες για τα 1000 κάτι. Όταν είμαστε στην τέταρτη πια εβδομάδα και περιμένουμε πώς και πώς να δούμε να έρονται τα μέτρα. Γιατί σε δεύτερο χρόνο, ήδη έχει αρχίσει να φαίνεται βέβαια, είναι το τι θα συμβεί σε επίπεδο οικονομίας. Ήδη συμβαίνει, έτσι. Ναι. Νομίζω ότι διαγράφεται από τον προηγούμενο μήνα η κατάσταση στην οικονομία, το πόσο εφιαλτική θα είναι και γι' αυτό υπάρχει μια καθημερινή αναθεώρηση. Μην ξεχνάμε ότι όλη η υπόθεση, η εορταστική αγορά έχει την αχθεί στον αέρα, είτε μέσω παραγγελιών μέσω ίντερνετ, είτε στο γεγονός ότι τα περισσότερα καταστήματα της τοπικής αγοράς δεν έχουν τη δυνατότητα να κάνουν, τα είπαμε για προθέσεις, ηλεκτρονικά καταστήματα και να τρέξουν τώρα να προλάβουν παραγγελίες. Το ίντερνετ δηλαδή, ποιους αφορά, πολυεθνικές, μεγάλες, άρα... Αυτό θέλω να πω, δηλαδή βγαίνουν εκτός μία σειρά από καταστήματα τα οποία αυτή τη στιγμή στηρίζουν την τοπική οικονομία. Και να μην κοιτάμε μόνο και μόνο την Αθήνα. Νομίζω ότι ήταν αγωνιώδης η εκκλήση των ανθρώπων του εμπορικού κόσμου ότι αυτή τη στιγμή στην επαρχία υπάρχει το 60% των τοπικών επιχειρήσεων, των οικογενειακών επιχειρήσεων. Αυτές οι επιχειρήσεις τεινάζονται στον αέρα. Πραγματικά. Επομένως, για να πούμε ότι αρχίζουν να έρονται τα μέτρα, έστω και σταδιακά, ότι θα ανοίξει το λιανεμπόριο κυρίως, πρέπει να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί όλοι. Αυτές οι εικόνες είναι απίστευτες οι σημερινές και οι σημερινές. Κίνηση στους δρόμους, κόσμος να περπατάει στην πλατεία, στην παραλία, ουρές σε τράπεζες, ουρές σε δημόσιες υπηρεσίες, ΔΕΙΑΚ, ταχυδρομεία, ΔΕΗ, όπου μπορεί κανείς να φανταστεί. Επομένως, πώς να αρχίσουν να έρονται τα μέτρα, πώς να περάσουμε στην επόμενη φάση, πώς να ανοίξουν τα καταστήματα. Άρα πρέπει να καταλάβουμε τι θέλουμε και να αρχίσουμε να προσανατολιζόμαστε. Θέλουμε και πάνω απ' όλα είναι υγεία. Ναι, προφανώς, προφανέστατα. Καλά, και το ζήτημα της υγείας πρέπει να το διαχειριστούμε εντελώς διαφορετικά μέχρι τώρα. Γιατί ακόμα και από την προσωπική μας ευθύνη, εγώ τους περισσότερους που συναντάω είναι ότι δεν θα μπω στη διαδικασία ότι δεν φορούν μάσκες, σίγουρα φορούν, αλλά και ακόμα δεν έχουμε μάθει να φοράμε τις μάσκες. Πώς τη φορούν, πώς θα την βγάζουν να μιλήσουν παρεούλες και να πιούν το καφεδάκι στα όρθια 5 και 10 μαζί. Είναι απίστευτα αυτά που συμβαίνουν. Είναι απίστευτα κυρίως στο φόντο της επόμενης ημέρας που όλοι φωνάζουμε και θέλουμε να έρθει και σταδιακά να δούμε να γίνονται πράγματα έτσι, στην κατεύθυνση της ελεύθερησης. Ωστόσο, με αυτά τα δεδομένα δεν μπορούν ούτε τα μαγαζιά να ανοίξουν, ούτε τα σχολεία να ανοίξουν, ούτε να πάρουν στα σοβαρά. Τα σχολεία, από ό,τι φαίνεται, ίσως να πάνε και από τη νέα χρονιά, έτσι όπως είναι. Εντάξει, να σου πω κάτι, γιατί μέσα σε όλα τα άλλα που εμένα με ενοχλεί προσωπικά. Θα πρέπει να ανοίξουν μια εβδομάδα και να ξανακλείσουν. Ναι, γιατί όταν δουλεύεις έτσι, εντάξει, και όπως βάζουμε όλοι πλάτη, ίσως να πρέπει να βάλει και ο δάσκαλος και ο καθηγητής πλάτη στο συγκεκριμένο κομμάτι που νέοι άνθρωποι κάνουν τη δουλειά τους πολύ και προσπαθούν με το παραπάνω, με δύσκολα μέσα και τον τρόπο μέσω της τηλεκπαίδευσης. Αλλά τώρα είμαστε σε έναν πόλεμο ιδιαίτερο και ιδιότυπο με έναν τρόπο. Άρα τώρα θα ανοίξουν τα σχολεία, είναι σημαντική διαζώση της εκπαίδευσης και μετά κλείσουν γιατί ξέρεις ήρθαν οι γιορτές των Χριστουγέννων. Εντάξει, μην τρελαθούμε τώρα. Συμβαίνουν απίστευτα πράγματα. Για να αλλάξει λοιπόν η κατάσταση, πρέπει να αλλάξει ο καθένας από εμάς. Αυτό το βλέπω εξαιρετικά δύσκολο. Καταλαβαίνω τον κόσμο, τον καταλαβαίνω ο καθένας μας τον κόσμο. Πολίτες είμαστε κι εμείς, αλλά να μην διαμαρτυρόμαστε στη συνέχεια. Εμείς φταίμε, είμαστε οι επιλογές μας, έτσι. Δεν το βιώνουμε και πολύ, θα λέει κανείς, αυτό το lockdown, σε αυτή τη δεύτερη εκ του έκφανση, έτσι όπως θα έπρεπε σαν καραντίνα για να υπάρξει η απόδοση. Τώρα πώς τη... για δες αυτή την εικόνα, σε παρακαλώ. Γενικά όλες οι εικόνες είναι αντίστοιχες. Τώρα υπάρχει το περιθώριο στον κόσμο να βγει. Εντάξει, είπαμε να μην ρίχνουμε στον κόσμο τις όλες ευθύνες. Η πραγματικότητα είναι όμως ότι οι εικόνες αυτές με τον ένα τον άλλον τρόπο δείχνουν ότι βρισκόμαστε ακόμα σε καλοκαιρινή διάσταση. Πάμε λίγο στα κρούσματα, τα οποία ευτυχώς για την Πελοπόννησο παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα. Αν και βλέπουμε ότι υπάρχει μια αναδικότητα τις τελευταίες μέρες, κυρίαρχα στην περιοχή της Αρκαδίας, μειώθηκαν ευτυχώς στην Αχαΐα. Που τι σημαίνει αυτό, αυτό που λέγαμε νωρίτερα. Όταν βλέπεις ότι μια μέρα πάω καλά, την επόμενη πάλι τα ίδια. Κανονικά, τα λέγαμε και προχθές, υπό συνθήκες καραντίνας και αν όντως το εφαρμόζαμε έτσι όπως πρέπει το κάθε μέτρο, ο καθένας από εμάς ξεχωριστά, θα πρέπει να έχουμε δραματική πτώση των αριθμών. Εμείς δεν το βλέπουμε αυτό. Βλέπουμε σκαμπανεβάσματα και βλέπουμε κρούσματα όπως και να έχει. Που σημαίνει τι. Μία παρένθεση για αυτό που λέγαμε πριν. Όταν βλέπεις τόσο πολύ κόσμο έξω, γιατί δεν ανοίγεις και τα μικρά μαγαζιά να τελειώνει, λες και παστώνονται σαν τις σαρδέλες και κάνανε ουρές απ' έξω για να ψωνίσουν. Λες και έχει λεφτά ο κόσμος. Τέλος πάντων, κλείνει η παρένθεση και να πούμε ότι στη Μεσσηνία είχαμε 6 κρούσματα σήμερα. Χθες δηλαδή επιβεβαιωμένα για σήμερα. 8 στην Αργολίδα, 10 στην Αρκαδία, αυτό που ανέφερες και μας προβληματίζει. Μικρότερη περιοχή από το νομό Μεσσηνίας, άρα αίσθηση αυτός ο αριθμός. 4 στη Λακωνία.
2 στην Κορινθία, 14 στην Αχαΐα, που πήγε πολύ καλά και το κομμάτι της, του εορτασμού του Πολιούχου του Αγίου Ανδρέα. Δεν είχαμε έτσι παρατράγουδα. 3 στην Ηλία. 2,199 στο σύνολο, όπως λέγαμε. Αύξηση για μία ακόμη φορά και έτσι θα πηγαίνει. Ή θα συμμορφωθούμε όλοι μαζί, ή θα ληφθούν μέτρα σοβαρά, ή ας τα ανοίξουν όλα, να μην πεθάνουμε και από την πείνα όσοι επιβιώσουμε στην τελική. 22 είναι νοσηλευόμενοι στο νοσοκομείο της Καλαμάτας και αυτό έχει τη δική του σταθερή αναφορά. Και πάμε να περάσουμε εμείς τώρα στις άλλες εικόνες, μένοντας στο κλίμα, για να δούμε τελικά αν είναι περίοδος περιορισμού ή όχι. Χαρακτηριστικές οι εικόνες που επικρατούν σε τράπεζες και δημόσιες υπηρεσίες με τις ωραίες να κυριαρχούν. Μισή ώρα περιμένω. Το αδιαχώρητο σε τράπεζες, μηχανήματα αυτόματης ανάληψης χρημάτων και δημόσιες υπηρεσίες, με την αγωνία των πολιτών που κάθε άλλο από καραντίνα βιώνουν, να χτυπά κόκκινο την ώρα που περιμένουν συνοστισμένοι σε ουρές. Απαράδεκτο, όταν θα βρέξει τι θα γίνει? Πρέπει να πληρώσει το νερό. Πρέπει σε απόσταση να είμαστε για να μπορούμε να εξυπηρετηθούμε. Εντάξει. Φυσιολογικά έχω δει και 2 ώρες να σβήσει το κινητό από τη ζέστη. Μπαίνουμε στην ουρά, τι να κάνουμε. Είναι ανεπίτρεπτο αυτό το πράγμα, εντάξει. Θα μπορούσαν να μεταφέρουν υπαλλήλους. Ο κόσμος συνοστίζεται για ανευλόγο. Αυτό που προβληματίζει, εξορκίζοντας μάλιστα σε ένα βαθμό τους πολίτες, είναι ότι σε πολλές υπηρεσίες και ειδικά στα ταμεία εργάζεται μόλις ένας υπάλληλος. Έπρεπε να είναι, αλλά μήπως είναι άρρωστοι, μήπως προσέχουνε. Νομίζω ότι έπρεπε να υπάρχει και ένα δεύτερο ταμείο. Ένα τι να κάνει. Ναι, αν είναι ένα άτομο, για τόσα άτομα είναι πολύ λίγο. Οπωσδήποτε, οπωσδήποτε. Άμα κατηγορήσω, θα κατηγορήσω τον εαυτό μου. Γιατί πριν ήμουν εδώ. Μήπως έπρεπε να βγάλουν εδώ πέρα έξω έτσι και να περνάγαμε έτσι και να φεύγαμε. Ένα παράθυρο, ένα καινούριο κάπως τύπου. Ξέρω εγώ πώς να το κάνανε, να το μελετάγανε. Να μην μπαίνουμε και καθόλου μέσα. Να πω για λόγω κορονοϊού δηλαδή. Θα έπρεπε να έχει 2, αλλά και πάλι μπορεί αυτό το 1 να είναι καλύτερο, γιατί αν υπήρχαν 2 θα είχε μεγαλύτερο συνοστισμό μέσα. Στην παραλία έχω γεννηθεί. Ανέκαθεν έναν υπάλληλο είχε. Αυτό το ταχυδρομείο. Από παλιά. Τώρα εντάξει. Έχει κατοικηθεί η παραλία, πρέπει να μπει κανένας άλλος υπάλληλος. Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα και να πάμε σε μια σύνδεση με την περιοχή της Ανδανίας. Εκεί βρίσκεται η συνάδελφος Δέσποινα Ηλιοπούλου. Καλησπέρα, Δέσποινα. Καλησπέρα, Θέμη. Να πούμε για την όλη κατάσταση, ναι. Γιατί υπάρχει η πανδημία του κορονοϊού, υπάρχει όμως και η καθημερινή μάχη στα χωράφια για το ελαιόλαδο. Έτσι ακριβώς, βρισκόμαστε στην εταιρεία Ανδανία Γη, στο λεωτριβείο τυποποιητήριο του κυρίου Ηλία Σταυρόπουλου, ο οποίος είναι εδώ δίπλα μου. Καλησπέρα κύριε Σταυρόπουλε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Κανανλόπουλε. Καλησπέρα και σας κύριε Σταυρόπουλε. Να πούμε λίγο για τη διαδικασία. Πώς εξελίσσεται? Η διαδικασία εξελίσσεται ομαλά, κατά τη γνώμη μου. Βρισκόμαστε στο 15% κατά εκτίμηση της παραγωγής, γιατί η Άνω Μεσσηνία, όπως γνωρίζετε, καθυστερεί λίγο εν σχέση με την υπόλοιπη Μεσσηνία. Το ενθαρρυντικό είναι ότι τα λάδια βγαίνουν ποιοτικά πάρα πολύ καλά μέχρι στιγμής. Υπάρχει βέβαια μια μειωμένη παραγωγή κατά 40% από αυτό που περιμέναμε, λόγω του καύσωνα της άνοιξης, και αυτό έχει δημιουργήσει πρόβλημα στους παραγωγούς, γιατί τα έξοδα γίνονται, οι παραγωγοί υποφέρουν όταν υπάρχει αυτή η μείωση παραγωγής. Οι τιμές, πάλι κατά τη γνώμη μου, δεν είναι σε πολύ θετικές. Είναι στο 2,60 αυτή τη στιγμή η τιμή παραγωγού. Ευελπιστούμε και πιστεύω ότι τα ποιοτικά λάδια θα πληρωθούν. Θα πληρωθούν κάπως καλά. Μακάρι να κρατηθεί η ποιότητα, να μην έχουμε τα ίδια τα προπέρσινα με γλυοσπόριο κτλ. Όπως προείπα, αυτή τη στιγμή βγαίνουν πάρα πολύ καλά τα λάδια. Βγάζουμε πολύ καλά λάδια και γευστικά και ποιοτικά και σε οξύτητες. Γενικά δηλαδή είναι πάλι πάρα πολύ καλά. Συνήθως πότε βγαίνουν οι παραγωγοί στα χωράφια στην περιοχή εδώ? Εδώ η παραγωγή ξεκινούσε πάντα από 1η Δεκεμβρίου και μετά. Τώρα τα τελευταία χρόνια και μετά το γλυοσπόριο που ζήσαμε πρόπερση, έχουν ανησυχίες οι παραγωγοί. Ξεκινήσανε σχετικά λίγο νωρίς, αρχές Νοεμβρίου, αλλά σταμάτησαν μετά λόγω που είχαμε χαμηλές αποδόσεις. Αυτή τη στιγμή έχουμε αποδόσεις πάρα πολύ καλές και ποιοτικά λάδια, όπως προείπα. Η απόδοση πόσο φτάνει? Η απόδοση φτάνει, είναι από 16 μέχρι και 22% αυτή τη στιγμή.
Ναι, είναι καλές οι συνθήκες από ό,τι καταλαβαίνουμε, Δέσποινα, και σε εσάς, κύριε Σταυρούπλη, και μπορεί να πει κάποιος ότι είναι καλές συνθήκες τουλάχιστον να διαμορφωθεί μια βάση για τη συνέχεια. Και αυτό το λέω γιατί η υπόθεση της τιμής στα πολύ ποιοτικά μας λάδια δείχνει ότι ακόμα κρατιέται στα πολύ χαμηλά επίπεδα. Αυτό ακριβώς, ότι πώς θα διαμορφωθεί η τιμή από εδώ και πέρα, γιατί αυτή τη στιγμή, ενώ είπατε κι εσείς ότι είναι ποιοτικά τα λάδια, η τιμή είναι πολύ χαμηλή. Η τιμή είναι πάρα πολύ χαμηλή, γιατί το κόστος του Έλληνα παραγωγού, κατά τη γνώμη μας, ξεπερνάει τα 2 ευρώ. Μπορώ να πω και 2,20. Τα ποιοτικά λάδια πιστεύω ότι θα πληρωθούν. Αυτή τη στιγμή είναι στο 2,60 όλα τα λάδια, αλλά τα ποιοτικά ίσως, κατά τη γνώμη μου και πάλι, προαναφέρω χωρίς να θέλω να επηρεάσω τον κόσμο σε κάτι, πιστεύω ότι θα πληρωθούν. Και όταν λέμε ποιοτικά λάδια, εκτός από την οξύτητα και από τη, και όπως μας το δίνει η φύση, το λάδι και η ελιά όπως μας το δίνει, χρειάζεται μια προσοχή από τους παραγωγούς σχετικά με τους ψεκασμούς που κάνουν, με τα ορυκτέλεια που είναι ένα σοβαρό θέμα στο λάδι και τα τελευταία 5 χρόνια. Έχει ξεκινήσει, μάλλον πιο νωρίτερα έχει ξεκινήσει στη Αμερική και Καναδά και έχει μπει και στην Ευρώπη τα τελευταία 5 χρόνια. Υπάρχει πολύ μεγάλη αυστηρότητα πάνω σε αυτό. Να μην χρησιμοποιούν, δηλαδή είναι πολύ λεπτές οι κινήσεις που πρέπει να κάνουν οι παραγωγοί, κατά τη γνώμη μας, για να προσέξουν το προϊόν. Και αυτό το προϊόν πιστεύω ότι θα αμυφθεί. Δεν μπορώ να πω εγώ ποια θα είναι η τιμή του. Να. Σίγουρα θα ξεπεράσει την όποια τιμή της αγοράς σε πολύ καλύτερη. Η οποία θα είναι 30, αυτό που θέλω να ρωτήσω τον κύριο Σταυρόπουλο είναι ένα διπλό ερώτημα. Αρχικά, αν υπάρχουν ελιές οι οποίες μείναν αμάζευτες λόγω της κατάστασης με το lockdown, έτσι. Και αν υπήρχαν εργατικά χέρια, που και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Και απ' την άλλη, αν είναι ομαλή η κατάσταση με τα πυρηνελαιουργία. Το πρώτο που θέλει να ρωτήσει ο Θέμης είναι αν κυλάει ομαλά η διαδικασία, αν έμειναν αμάζευτες ελιές λόγω του lockdown και αν υπάρχουν εργατικά χέρια. Εργατικά χέρια δεν υπάρχουν. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα που ζούμε καθημερινά και η παραγωγή, δηλαδή παραγωγοί που ερχόντουσαν κάθε μέρα στο λεωργείο και έφερναν 2 και 3 τόνους ελιές, φέρνουν 1 τόνο ελιές τώρα δηλαδή. Ή να το πω κάπως πιο λαϊκά, δηλαδή εκεί που έφερνε ο άλλος 100 και 100 σουβάλια ελιές, σήμερα έρχεται και φέρνει στο λεωργείο τα 50, λόγω που δεν υπάρχουν εργατικά χέρια. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα αυτό. Όσον αφορά με τα πυρηνουργία, τα πυρηνουργία δεν αντιμετωπίζουμε κάποιο πρόβλημα εμείς αυτή τη στιγμή. Ομαλά κυλάει, δηλαδή δεν έχουμε κάποιο θέμα. Το θέμα ρήπων των πυρηνουργίων και αυτό το πρόβλημα πιστεύω ότι είναι πρόβλημα των πυρηνουργίων και όχι των ελαιοργών, κατά τη γνώμη μου πάντα. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα. Αυτά. Συνεπώς κυλάει ομαλά η διαδικασία. Ομαλά, πολύ ομαλά. Δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Δηλαδή, τουλάχιστον εμείς δεν αντιμετωπίζουμε κάποιο πρόβλημα. Βγάζουμε γύρω σε 70 τόνους πυρήνα κάθε μέρα. Με τον συνεργάτη που συνεργαζόμαστε εδώ τοπικά, λοιπόν, δίνουμε τον πυρήνα, δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα. Δηλαδή, ότι μας έχουν πει ότι δεν μπορούμε να παραλάβουμε πυρήνα. Λοιπόν, καλή συνέχεια να ευχηθούμε στον κύριο Σταυρόπουλο και να πούμε ότι είναι και ένας από τους ανθρώπους που έχουν προχωρήσει σε μια ξεχωριστή επένδυση με ένα ελαιοτριβείο τυποποιητήριο, δίνοντας έτσι και στην Ανομεσσηνία την δική του έτσι, διάσταση και υπόσταση του ότι μπορεί να γίνουν βήματα και συνεργατικότητα και να προχωρήσει πιο καλά το λάδι στη συνέχεια. Να τον ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και σε ένα Δέσποινα και τον κύριο Σταυρόπουλο. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστούμε. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Πάμε να συνεχίσουμε εμείς επιστρέφοντας στην υπόθεση του lockdown. Η σταδιακή ύφεση της πανδημίας έφερε τα πρώτα σημάδια αισιοδοξίας στους λοιμοξιολόγους που εκτιμούν πως η εικόνα θα καλυτερεύσει εφόσον οι πολίτες συνεχίσουν να τηρούν πιστά τα μέτρα προστασίας από τον κορονοϊό. Και αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο για τα επόμενα κρίσιμα 24 ώρα. Η νέα μείωση των κρουσμάτων αλλά και η μείωση του ισοζυγίου μεταξύ των διασωληνωμένων και των όσων εξέρχονται από τη μονάδα εντατικής θεραπείας κάνει τους ειδικούς υπό μία προέκταση να βλέπουν θετικά το άνοιγμα της αγοράς. Μαζί με την συγκρατημένη αισιοδοξία υπάρχει και η επιφυλακτικότητα. Πριν τις 14 δεν θα έχουμε άρση μέτρου. Αυτό ναι, συμφωνούμε, εκεί είμαστε. Δεν θα μπορούσαμε. Δεν γίνεται με 600 διασωληνωμένους να έχουμε άρση μέτρων. Θα είναι λάθος μήνυμα. Αν θεωρήσουμε ότι χρειάζεται να φτάσουμε στο 60% της πληρότητας των ΜΕΘ για να μπορούμε να πούμε ότι έχει ανασάνει το σύστημα δημόσιας υγείας,
τότε μιλάμε για τις 24-25 του μήνα. Τόσο η κυβέρνηση όσο και οι ειδικοί τονίζουν την κρισιμότητα των στιγμών, καθώς ανά πάσα στιγμή το θετικό κλίμα που αρχίζει να διαμορφώνεται μπορεί να ανατραπεί μέσα σε λίγες ώρες ή και ημέρες. Το ενδεχόμενο της χαλάρωσης των μέτρων είναι πλέον ο μόνος κίνδυνος της διασποράς της νόσου, η οποία μπορεί να φρενάρει την έξοδο από την καραντίνα. Παρόλο που ελαττώνονται τα κρούσματα, εξακολουθούν και είναι πάρα πολλά. Mm-hmm. Δηλαδή, θα φάμε και αυτή την εβδομάδα, πιστεύετε, και ίσως και την άλλη. Αυτή τη εβδομάδα σίγουρα προς το τέλος της εβδομάδος, Πέμπτη δηλαδή μεθαύριο Παρασκευή, mm-hmm. θα έχουμε μια καλύτερη εικόνα. Είχα ανάγκη να βγει να ψωνίσει και εγώ το ίδιο έχω και εσείς το έχετε. Βέβαια. Αλλά βέβαια οι διαδικασίες θα είναι δύσκολες. Δηλαδή αντιλαμβάνεστε πως θα γίνεται μέσω ίντερνετ, παραγγελίες, κόσμος που θα πρέπει να περιμένει στα μαγαζιά για να μπει μέσα. Το αργότερο την Παρασκευή ο Πρωθυπουργός θα έχει στα χέρια του την εισήγηση των λοιμοξιολόγων. Στην περίπτωση που συνεχιστεί η καλή εικόνα και αρχίσει η αποσυμφόρηση των νοσοκομείων, το πιθανότερο σενάριο είναι η σταδιακή άρση του lockdown να γίνει στις 14 Δεκεμβρίου. Την ίδια ώρα, στην πρώτη γραμμή της μάχης για την ανάσχεση της διασποράς του κορονοϊού, είναι η αυτοδιοίκηση με τις διαρκείς πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει. Χαρακτηριστική εικόνα στην περιφέρεια Πελοποννήσου, όπου για την στήριξη των δομών υγείας έχουν ήδη δαπανηθεί περισσότερα από 23 εκατομμύρια ευρώ. Η περιφέρεια Πελοποννήσου έχει συμβάλει ουσιαστικά στην στήριξη του τομέα της υγείας με περισσότερα από 23 εκατομμύρια ευρώ. Και όπως τόνισε ο Περιφερειάρχης Παναγιώτης Νίκας, θα συνεχίσει να το πράττει αυτό για όσο χρειάζεται. Η περιφέρειά μας έχει δώσει πάνω από 23 εκατομμύρια ευρώ, αρκετά πάνω από 23 εκατομμύρια ευρώ, για την αντιμετώπιση του COVID. Έχουμε στηρίξει τις νοσηλευτικές μονάδες, έχουμε στηρίξει τα κέντρα υγείας, τα αγροτικά ιατρία, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και δεν σας κρύβω ότι το νοσοκομείο της Καλαμάτας έχει λάβει τα περισσότερα χρήματα. Θέλω να ευχαριστήσω το νοσοκομείο της Καλαμάτας, τη διοίκησή του, να ευχαριστήσω το νοσηλευτικό προσωπικό, τους γιατρούς και τους νοσηλευτές για το γεγονός ότι είναι νοσοκομείο COVID, χρειαζόταν θάρρος για να γίνει αυτό, να μην πω τις εμπειρίες τις οποίες έχω από άλλες περιοχές. Έχει μέχρι τώρα γιατρέψει πάνω από 60 ανθρώπους οι οποίοι έπρεπε να πάνε στο Ρίο ή στην Αθήνα και αυτό είναι μια μεγάλη προσφορά του νοσοκομείου Καλαμάτας στον κόσμο ο οποίος χυμάζεται. Και εγώ ως περιφερειάρχης αυτό δεν θα το ξεχάσω και θα είμαι πάντα δίπλα στους γιατρούς, στους νοσηλευτές και στο διοικητικό προσωπικό. Λοιπόν, όσα χρειαστούν ακόμα για τον COVID εμείς θα τα δώσουμε. Έστω περικόπτοντας έργα, έστω περικόπτοντας άλλες δαπάνες. Αυτή είναι κατηγορηματική δήλωση, το λέω κάθε φορά, κάθε Δευτέρα που συνεδριάζουμε, αξιολογούμε τα αιτήματα, ό,τι είναι για COVID, αντιμετώπιση του COVID, τα ικανοποιούμε όλα. Μέσω και της έγκρισης που υπήρξε από την συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής, η Περιφέρεια Πελοποννήσου προβαίνει στην προμήθεια 7 νέων οικίσκων τύπου Isobox, προκειμένου να τους διαθέσει σε δημόσιες δομές υγείας, με σκοπό να χρησιμοποιηθούν για τον ασφαλή έλεγχο ύποπτων περιστατικών όσον αφορά τον κορονοϊό. Παρακαλώ όλους τους συμπολίτες να τηρούν τα μέτρα του ΕΟΔΗ. 20 μέρες, ένα μήνα ακόμα υπομονή, να τελειώσουμε με αυτή την ιστορία η οποία έχει δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στη χώρα και σε κάθε χώρα και νομίζω ότι θα υπάρξει υπομονή από όλους μας, εφόσον πλέον υπάρχει και ελπίδα και αισιοδοξία ότι τα πράγματα γρήγορα θα αποκατασταθούν. Ακούσαμε τα όσα σημείωσε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου και σίγουρα πρόκειται για μια εμφαντική προσπάθεια στην όλη κατάσταση με την ανάσχεση της διασποράς του κορονοϊού. Πάμε ξανά στη Γεωργιάνα Γνωστοπούλου για να μας ενημερώσει. Υπάρχει και από τον Δήμο Καλαμάτας τώρα, γιατί πρέπει να εξελιχθούν και τα υπόλοιπα θέματα, μια σημαντική πρόταση στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης. Άλλωστε να πω ότι έτσι την προηγούμενη εβδομάδα στην εκπομπή εδώ στην τηλεόραση Best, ο Θανάσης Βασιλόπουλος μας είχε προειδεάσει για το τι θα κάνει στα επόμενα βήματα. Ευτυχώς που συνεχίζεται η καθημερινότητα, οι διεκδικήσεις, τα έργα, γιατί δεν είναι μόνο, θέλω να πιστεύω, όλοι θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα περάσει αυτή η πολύ δύσκολη περίοδος και έτσι κι αλλιώς πάντα έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια σειρά από ζητήματα. Στο πλαίσιο του προγράμματος λοιπόν Αντώνης Τρίτσης έχουμε την κατάθεση ενός ακόμη σημαντικού έργου που μελέτησε η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυψης Αποχέτευσης Καλαμάτας, ο λόγος για το δίκτυο αποχέτευση καθάρτων Άριος, Άμμου και Μικρομάνης και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί είναι μια ανάσα από την Καλαμάτα, είναι πολύ μόνιμοι κάτοικοι εκεί και οι επαγγελματίες, είναι πολύ σημαντική εξέλιξη. Είναι σχεδόν 4 εκατομμύρια, 3,900 για την ακρίβεια ο προϋπολογισμός του. Έχει σε σκοπό την κατασκευή εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης στα 3 αυτά χωριά. Είναι έτσι λεπτομερής η ανάλυση που έχει να κάνει με αγωγούς κτλ. Είναι πολύ σημαντική, ωστόσο
Εξέλιξη δεν είναι μόνο το κέντρο της πόλης, είναι και αυτό είναι πάντα και τα ζητήματα καθημερινότητας σε μια σειρά από περιοχές που εξαρτώνται, θα λέει κανείς, από τέτοιες βασικές παρεμβάσεις. Μεγάλο έργο. Θα πούμε τώρα μια είδηση που έρχεται από το Συμβουλίο της Επικρατείας, αλλά ενδιαφέρει κόσμο και ενδιαφέρει και ιδιαίτερα και τους Δήμους. Γιατί μέχρι τώρα βλέπαμε εκείνα τα ακλάδευτα σημεία που υπήρχαν διαδοχικά σε διάφορες περιοχές και ζώνες. Θα πούμε και στην είσοδο. Παντού. Την μικρή ζούγκλα εδώ πέρα. Και ξεκαθαρίζεται λοιπόν από το Συμβούλιο της Επικρατείας ότι είναι ευθύνη των Δήμων. Κοίταξε πώς έχουν τώρα τα πράγματα. Με μια τραγική υπόθεση ήρθε να ξεκαθαρίσει. Είναι χαρακτηριστικές και οι εικόνες που έχεις ετοιμάσει. Να πούμε ότι επικυρώθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας, όπως πολύ σωστά λες, δικαιώνοντας την οικογένεια ενός 57χρονου άνδρα, μικροπολιτής ήταν, που βρήκε τραγικό θάνατο όταν έπεσε ένα μεγάλο κλαδί στο κεφάλι του στη διάρκεια μιας υπαίθριας εκδήλωσης. Τραγικό γεγονός. Προσέφυγαν οι οικείοι του, δικαιώθηκαν λοιπόν από το διοικητικό εφετείο και τι ανοίγει τέλος πάντων αυτή η υπόθεση, η απόφαση σαν δρόμο για πάρα πολύ κόσμο και αφορά σε όλους τους Δήμους πια, έτσι. Ότι είναι αποκλειστικοί και αυτοκρατήσουν οι πολίτες και οι δήμαρχοι φυσικά και οι αυτοδιοικητικοί. Ευθύνη των Δήμων η συντήρηση αλλά και το κλάδεμα των δέντρων στους δρόμους και στα δημοτικά πάρκα. Έχουμε δει κατά καιρούς που έχουμε κακοκαιρία κυρίως και τώρα με την κλιματική αλλαγή είναι πιο συχνά και πιο έντονα τα φαινόμενα. Να συμβαίνουν απίστευτα πράγματα, να κινδυνεύουν άνθρωποι, να χάνονται περιουσίες, να έτσι και με τα αυτοκίνητά τους πάρα πολύ και όχι μόνο στα σπίτια τους έχουν ζητήματα. Ας το έχουν λοιπόν στο νου τους και ας είναι και πιο προσεκτικές και οι αυτοδιοικητικές αρχές, πόσο μάλλον να μιλάμε για κάτι σοβαρό και έναν τραυματισμό, αλλά γενικότερα. Και έτσι λοιπόν το Συμβούλιο της Επικρατείας υποχρεώνει εν προκειμένου το Δήμο, γιατί γι' αυτόν πρόκειται, Ανατολικής Μακεδονίας, να καταβάλει αποζημίωση στη σύζυγο και στα δύο παιδιά του μικροπολιτή 165 περίπου χιλιάδες ευρώ. Λοιπόν, πάμε λίγο και στην αυτοδιοικητική αναφορά. Υπάρχει η ένταση που παραμένει σε επίπεδο περιφέρειας Πελοποννήσου. Είναι που έχουμε και το εμπάργκο και δεν ξέρουμε τι γίνεται, ρε παιδί μου, να παρακολουθούμε τα δελτία τύπου. Υπάρχει το από δελτίο τύπου από την πλευρά του Γιώργου Δέδε προς την παράταξη του κυρίου Τατούλη. Η κατηγορία ανέσχεται ψεύδι και κουτοπώνυρες μεθόδους επίθεσης και από ό,τι φαίνεται θα συνεχιστεί. Εμάς ο κύριος Τατούλης παράταξη του συνεχίζει αυτό το περίφημο εμπάργκο, δεν ενημερωνόμαστε για κάποια δελτία τύπου κτλ. Δεν σου έλεγα ότι χάνουμε και τίποτα, αλλά τουλάχιστον προς την ενημέρωση του κόσμου. Υπό την τώρα εγώ θα ήξερα όμως λεπτομέρειες για το τι έχει γίνει, κατάλαβες. Έτσι, για την ενημέρωση του κόσμου. Γιατί αν επιλέγει κάποιος να κινείται έτσι, προφανώς αυτό το χαρακτηρίζουν οι δικές του πράξεις και κρίνεται και από τους πολίτες. Στη ζωή. Λοιπόν, πάμε στα αυτά που σημειώνει ο κύριος. Τι έγινε τώρα, πώς έχουν τα πράγματα, όσο έτσι έχω λίγο δει, γιατί αναγκάστηκε να προβεί στην πράξη αυτή ο κύριος Δέδες, η παράταξή του γενικότερα να εκδώσει ένα δελτίο τύπου, ύστερα από δελτίο τύπου, το οποίο δεν ξέρω, επειδή δεν μας το στέλνουν, που έστειλε, που τέλος πάντων ανήρτησε ή ότι έκανε ο κύριος Τατούλης και η δική του παράταξη, μετά από συζήτηση λοιπόν και στο Περιφερειακό Συμβούλιο, νομίζω ότι τέθηκε το συγκεκριμένο θέμα στις 16 Νοεμβρίου. Τι έγινε τότε εκεί? Κατηγόρησε, σύμφωνα με όσα επισημαίνει ο κύριος Δέδες, τον ο κύριος Στατούλης, τον κύριο Δέδε, ότι όταν ήταν Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου, δεν έκανε πράγματα. Δεν προχώρησε στις απαραίτητες παρεμβάσεις, κυρίαρχα αντιπλημμυρικές προστασίες. Για τα αντιπλημμυρικά έργα, κατά κύριο λόγο. Άνοιξε λοιπόν ένα κεφάλαιο εκεί και του λέει ο κύριος Δέδες. Αυτά έγιναν στη συνεδρίαση στις 16 Νοεμβρίου, έτσι. Και από εκεί και ύστερα, επειδή υπόθηκαν πάρα πολλά, το απάντησε ο κύριος Δέδες, του είπε ότι εντάξει, εγώ στην πραγματικότητα κάνω ό,τι να κάνω. Τις προσκλήσεις, ωστόσο, είναι η περιφερειακή αρχή, η δημοτική αρχή κάθε περιοχής που πρέπει να τρέξει το συγκεκριμένο ζήτημα. Αν δεν έχω έτοιμα, πώς θα το κάνω? Λέει εδώ ο κύριος Δέδες ότι δεν του απάντησε καθόλου, κοίταζε αλλού ο Πέτρος Στατούλης. Μετά χρησιμοποίησαν κάποιο μέσο, έγινε μια επίθεση σύμφωνα με τον Γιώργο Δέδε. Ύστερα εξέδωσαν και μια ανακοίνωση και με αφορμή αυτή την ανακοίνωση ανταπαντά ο Γιώργος Δέδες και αναφέρει μερικά πράγματα από αυτά που είπες και εσύ νωρίτερα. Μιλάμε σκληρή γλώσσα, κάνει λόγο για πολιτικό ήλικο, για τέτοιες πρακτικές, για, όπως είπες, τον χαρακτηρίζει ανθρώπους του Πέτρου Τατούλη ως εντεταλμένους υβριστές και ψευδολόγους. Τέλος πάντων, πολλή ένταση
για ένα θέμα που είναι σοβαρό και που εδώ που τα λέμε δεν είναι και απλή υπόθεση όταν ένας άνθρωπος είναι για κάποιο καιρό σε ένα υπουργείο και το έχει υπηρετήσει, κατά κοινή ομολογία καλά να έρχεσαι και να του λες εσύ φταίς που δεν έχουμε έργα ή που να δεν... πω ότι προσπαθήσαμε να επικοινωνήσουμε με τον κύριο Δέδε για να τον φιλοξενήσουμε απόψε. Φαντάζομαι ότι κάτι τέτοιο θα συμβεί αύριο και θα μας τα περιγράψει με πολύ περισσότερες και αναλυτικές λεπτομέρειες. Να. Γεωργία, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Επιστρέφουμε εμείς στα του κορονοϊού. Στο ίδιο πλαίσιο θετικά είναι τα μηνύματα που έρχονται από τους ελέγχους που τρέχουν από τα κλιμάκια του ΕΟΔΗ και τοπικά για τον εντοπισμό κρουσμάτων. Με την αυτοδιοίκηση να τρέχει αυτή την πρωτοβουλία στο Δήμο Μεσίνης, εξελίχθηκαν σήμερα και τα drive τεστ έγκαιρης ανείχνευσης με τους πολίτες να ανταποκρίνονται. Επόμενο βήμα και η επαναλήψη της δράσης για τους εργάτες γης. Ο έλεγχος της διασποράς του κορονοϊού στην κοινότητα είναι μεγάλη συνισταμένη πάνω στην οποία κινούνται όλοι και κυριαρχά και η αυτοδιοίκηση. Στα πλαίσια της πρόληψης και εμείς προχωρήσαμε και σε αυτή τη δράση σήμερα εδώ στο πάρκινγκ του Δημαρχείου να γίνεται τεστ μέσα από το αυτοκίνητο. Η διαδικασία όπως βλέπετε εξελίσσεται, υπάρχει ικανοποιητική προσέλευση. Γίνεται πολύ καλός έλεγχος του επίπεδου θετικότητας που υπάρχει. Ευτυχώς που αυτό πράγματι είναι πάρα πολύ καλό. Το τελευταίο καιρό μάλιστα βελτιώνεται έτσι περαιτέρω. Σήμερα το πρωί κινητό κλιμάκιο του ΕΟΔΗ πραγματοποίησε τα λεγόμενα drive-through testing, τα γρήγορα τεστ κορονοϊού, με τους πολίτες να περνούν με το όχημά τους από το πάρκινγκ του Δημαρχείου και να προβαίνουν στη διαδικασία του τεστ έγκυρης ανείχνευσης. Όλος ο κόσμος, έτσι και εμείς, ήρθαμε να κάνουμε το τεστ. Η διαδικασία είναι σωστή. Έπρεπε να γίνεται, έπρεπε να έχει και πολύ κόσμο μάλιστα. Η προσέλευση του κόσμου πρέπει να είναι πολύ πιο μεγάλη. Πάρα πολύ απλή, εύκολη και πρέπει όλος ο κόσμος να την κάνει. Παιδιά, δεν ξέρουμε τι έχουμε να κάνουμε. Και συγχαρητήρια στο Δήμαρχό μας. Σήμερα κλείνουμε τον πρώτο κύκλο δειγματοληψιών που κάνουμε. Ξέρετε ότι εξετάστηκαν όλοι σχεδόν οι υπάλληλοι του Δήμου Μεσίνης, 205 έλεγχοι. Την προηγούμενη εβδομάδα εξετάστηκαν σε όλες τις περιφερειακές ενότητες αγρότες, ντόπιοι και αλλοδαποί, οι οποίοι εργάζονται τώρα στην ελοκαλλιέργεια. Είχαμε φτάσει γύρω στα 650 ελέγχους. Ήταν όλοι αρνητικοί και σήμερα μέχρι τώρα είναι όλα αρνητικά. Αυτό σημαίνει ότι είμαστε σε μια καλή υγειονομική κατάσταση. Οι συνέργειες αυτοδιοίκησης εξασφαλίζουν μια ακόμα σημαντική δράση. Ενώ όπως σημείωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Στάφης Αναστασόπουλος, αυτές θα συνεχιστούν και στο μέτωπο του ελέγχου των εργατών γης. Θα συνεχιστεί η προσπάθεια και με τα θέματα των ελέγχων σε επίπεδο εργατών γης που έχουν προσκληθεί από τρίτες χώρες, από συγκεκριμένους ελαιοπαραγωγούς. Συνεργαζόμαστε με τους Δήμους, εντοπίζουμε τους ιδιοκτήτες που έχουν προσκαλέσει και τους ενημερώνουμε και τους παρακαλούμε και τους προτρέπουμε να οδηγήσουν αυτούς τους ανθρώπους στο πλησιέστερο κέντρο υγείας για να κάνουν τον έλεγχο, ώστε να αισθάνονται και οι ίδιοι ασφαλείς, οι προσκαλέσαντες, αλλά και οι εργαζόμενοι, αλλά και οι άνθρωποι που δουλεύουν γύρω από αυτούς. Η προσπάθεια συνεχίζεται. Πρέπει ο κόσμος να καταλάβει ότι τηρώντας τις κοινωνικές αποστάσεις, τη χρήση μάσκας και την διατήρηση της υγιεινής, ότι συμβάλλει αποτελεσματικά για να βγούμε γρήγορα από αυτή την κρίση. Θεωρώ ότι πάμε καλά, πρέπει όμως όλοι να συνεχίσουμε την προσπάθεια. Πάμε να αλλάξουμε λίγο θέμα και κλίμα και να έρθουμε στα του τουρισμού, όπου τα δεδομένα, έτσι όπως κλείνει και αυτή η χρονιά, δεν είναι καθόλου καλά. Στην άκρη της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας, ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Μεσσηνίας. Καλησπέρα σας, ο κύριος Δημήτρης Καραλής. Καλησπέρα και από μένα. Βλέπουμε την είδηση ότι πολλούνται μια σειρά από ξενοδοχεία. 298 έχουν φτάσει συνολικά σε όλη την επικράτεια και μια σειρά από στην Πελοπόννησο, γύρω στα 15. Και η πραγματικότητα είναι πως έτσι όπως υποβόσκει αυτή η φάση του δεύτερου κύματος της πανδημίας, θα οδηγηθούμε ίσως και σε μια περαιτέρω δραματική επιδείνωση αυτής της κατάστασης. Αυτό είναι μια πραγματικότητα και θα πρέπει να αντιληφθούμε ότι είναι η κορυφή του παγόβουνου. Θα υπάρξουν αλυσιδωτές καταστάσεις, οι οποίες σιγά σιγά θα αρχίσει να φαίνεται η πραγματικότητα, η πραγματικότητα που οδηγεί στη διάλυση των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και άλλων βεβαίως επιχειρήσεων του τουρισμού. Και αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο θα έπρεπε να έχει απασχολήσει σοβαρά την πολιτεία.
Ωστόσο δεν υπάρχει κάποια αντιμετώπιση στα προβλήματα αυτά. Το πάνε μέρα-μέρα για να δούμε τι θα γίνει από μήνα σε μήνα, με αποτέλεσμα να συσσωρεύονται οι υποχρεώσεις, να μην έχουν τη δυνατότητα, διότι όταν δεν υπάρχουν εισπράξεις, δεν υπάρχει ταμείο, δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν υποχρεώσεις. Τώρα αυτά τα μέτρα στήριξης έχει γίνει πλέον από όλους κατανοητό και εγώ κατ' επανάληψη έχω αποδεχθεί ότι η μόνη πραγματική στήριξη ήταν από την επιστρεπτέα προκαταβολή. Οι τράπεζες έχουν κλειστές πόρτες, για τις μικρομεσαίες τουλάχιστον επιχειρήσεις. Αυτό είναι μια πραγματικότητα και είναι και το λάθος της πολιτείας που δεν έχει παρέμβει. Κύριε Καραλή, επειδή πηγαίνουμε σε αυτή την κατάσταση και επειδή πηγαίνουμε και σε ένα Δεκέμβριο που εντάξει παραδοσιακά στην περιοχή μας μπορούμε να πούμε ότι δεν είχε και την ιδιαίτερη κινητικότητα, όμως πρόσθεται. Αυτό είναι το ένα. Και υπήρχε και μια κίνηση στα ξενοδοχεία, ιδιαίτερα των αστικών κέντρων, που έπαιρναν και μια μικρή ανάσα μέσα σε ένα χειμώνα, σίγουρα δύσκολο και διαφορετικό σε σχέση με το καλοκαίρι. Όμως έρχεται ένα καλοκαίρι που δεν κινήθηκαν καθόλου. Έρχεται και ακόμη ένας ακόμη χειμώνας, ο οποίος δύσκολος θα είναι για τα ξενοδοχεία. Πώς θα πορευτούν από εδώ και πέρα? Γιατί σίγουρα ο τουρισμός δεν θα έρθει το 2021 και θα δούμε τουρίστες να γεμίζουν τα ξενοδοχεία. Ακριβώς αυτό επιδιώκω κάθε φορά που βγαίνω και μου δίνεται τη δυνατότητα να καταθέσω τις δικές μου απόψεις, ότι θα πρέπει να δούμε την πραγματικότητα. Είναι ώρες ευθύνης αυτές. Δυστυχώς η πολιτεία έχει μια ιδιότυπη αδράνεια επιδείξει. Δεν βλέπει την πραγματικότητα και δεν βλέπει την πραγματικότητα με αποτέλεσμα να συσσωρεύονται υποχρεώσεις που σε λίγο θα γίνουν βρόγχος και στη συνέχεια θα οδηγήσουν σε αυτό που προείπα, στη διάλυση των επιχειρήσεων. Είναι αδύνατον με οποιαδήποτε καλή διάθεση και να έχουμε εμείς να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα τα οποία έχουμε και να μπορέσουμε να κρατήσουμε τις επιχειρήσεις όρθιες. Θα περάσει κάποια στιγμή με τα όποια θύματα η πανδημία, αλλά επιχειρήσεις πλέον με πολύ δυσκολία θα έχουμε. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Δυστυχώς δεν έχουν αντιληφθεί το πραγματικό μέγεθος του προβλήματος. Επιμένω σε αυτό, διότι η ίδια η κατάσταση το αποδεικνύει. Ανεβαίνουν τα κόκκινα δάνεια. Μα βέβαια, εφόσον δεν υπάρχουν χρήματα για να εξυπηρετήσουν τις δανειακές υποχρεώσεις. Από την άλλη πλευρά, ας σας πω ένα παράδειγμα. Απαιτεί ασφαλιστικές εισφορές να καταβληθούν στις νόμιμες προθεσμίες, δηλαδή μέχρι και χθες, είχε από το μήνα Οκτώβριο, στο ακέραιο, χωρίς έκπτωση. Είναι δυνατόν? Εάν δεν τις πληρώσεις, δεν θα έχεις δυνατότητα να πάρεις ασφαλιστική ενημερότητα που θα τη χρειαστείς για οποιοδήποτε θέμα σου. Λοιπόν, τα κρατάμε όλα αυτά και φαντάζομαι ότι αυτή η αγωνία ελπίζουμε να μην μεταφερθεί ακόμα περαιτέρω και να υπάρξει πίεση δυστυχώς προς το λουκέτο για τα ξενοδοχεία, αν και η κατάσταση όπως την περιγράφετε και εσείς είναι εξαιρετικά δύσκολη. Κύριε Καραλή, να σας ευχαριστήσουμε. Να είστε καλά. Κρατάμε λοιπόν τη σημείωση του Προέδρου της Ένωσης Ξενοδόχων Μεσσηνίας και πάμε να δούμε κάτι διαφορετικό, να αλλάξουμε λίγο θέμα και κλίμα. Η Καλαμάτα είχε την τιμητική της με την προβολή της μέσω της ΕΡΤΕΝΑ. Στο επίκεντρο οι δράσεις κοινωνικής αναφοράς που εξελίσσονται από το Δήμο, αλλά και η όλη προσπάθεια να αλλάξει το κλίμα με τον εορταστικό στολισμό. Από την κεντρική πλατεία της Καλαμάτας, ο Θανάσης Βασιλόπουλος έστειλε τα δικά του μηνύματα αναφορικά με τα όσα εξελίσσει ο Δήμος ως δράσεις, δίνοντας από τη μια τον εορταστικό τόνο και την ατμόσφαιρα στην πόλη και τα χωριά. Ο Δήμος Καλαμάτας, δεδομένου του ότι δεν θα κάνουμε εκδηλώσεις φέτος, είναι διαφορετικά αυτά τα Χριστούγεννα, είπαμε ότι πρέπει να ρίξουμε όλο μας το βάρος για να στολίσουμε όσο καλύτερα μπορούμε την πόλη μας. Τοποθετήσαμε λοιπόν το δέντρο μας στο κεντρικό, βάζουμε στο ιστορικό κέντρο μια μεγάλη μπάλα χριστουγεννιάτικη, το καράβι μας στην παραλία, δημιουργούμε περιβάλλοντα, ρίχνουμε βάρος στις γειτονιές και στα χωριά μας, ώστε να υπάρχει κανονικότητα και καλή διάθεση, να αλλάξουμε την ψυχολογία του κόσμου. Παράλληλα, μιλώντας στην ΕΡΤ1 και την εκπομπή από τις 6, τον Δημήτρη Κοταρίδη και Γιάννη Πιταρά, ο κ. Βασιλόπουλος έφεσε και τα ζητήματα των κοινωνικών πρωτοβουλειών που λαμβάνονται από τον Δήμο για την στήριξη των συμπολιτών.
και συγχρόνως βέβαια, όπως πρέπει να κάνουμε, έχουμε σε πρώτη προτεραιότητα την πρόληψη, όπως αναφέραμε και στην αρχή, που αυτό νομίζω πρέπει να είναι στόχος όλων μας, γιατί πάνω απ' όλα είναι η ανθρώπινη υγεία, και βέβαια και τα ζητήματα κοινωνικής πρόνοιας. Εμείς ως Δήμος Καλαμάτας έχουμε δημιουργήσει ήδη δημοτικά μαγειρία. Μπορούμε κάθε μέρα να παρασκευάζουμε περισσότερες από 500 μερίδες, εφόσον χρειάζεται. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή παρασκευάζουμε καθημερινά περίπου τις 100. Έχουμε καταγράψει και θα μοιράσουμε τις επόμενες μέρες κρέας σε 555 οικογένειες. Επίσης έχουμε το δημοτικό μας παντοπολείο που στηρίζει σταθερά περίπου τις 150 οικογένειες. Και αυτό το διάστημα δημιουργούμε ένα δημοτικό υπνοτήριο που θα μπορούν λοιπόν άστεγοι να πηγαίνουν εκεί, να κοιμούνται το βράδυ, να κάνουν ένα μπάνιο και το πρωί να βγαίνουν να ψάξουν για δουλειά ή οτιδήποτε άλλο πρέπει να κάνουν στην καθημερινότητα σου. Ωραίες δράσεις, κύριε Δήμαρχε, και ιδιαίτερα σε αυτή την περίοδο των γιορτών. Ξέρετε που για τους ανθρώπους οι οποίοι αντιμετωπίζουν και προβλήματα και είναι και μόνοι τους, είναι πολύ πιο δύσκολες αυτές τις μέρες. Εντάξει, πολλά συγχαρητήρια. Βεβαίως. Και εμείς θα προσπαθήσουμε να αναδείξουμε και άλλες τέτοιες πρωτοβουλίες. Την αναστολή της απόφασης τώρα για τη διατίμηση των τεστ για COVID-19 και άμεση διαβούλευση ζητά ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, κάνοντας λόγο για ευνίδια απόφαση χωρίς συνεννόηση, επιστημονική και οικονομική τεκμηρίωση. Όπως υποστηρίζει και ο πρόεδρος του Ιατρικού Σύλλογου Αρκαδίας, οι τιμές διατίμησης δεν καλύπτουν το κόστος των σχετικών εξετάσεων. Σοβαρές υγειονομικές παρενέργειες, απολύτως ανεπιθύμητες για την αντιμετώπιση της πανδημίας, θα έχει η διατίμηση των ιατρικών πράξεων που ανακοίνωσε το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, σύμφωνα με τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Υπογραμμίζεται επίσης ότι οι τιμές της διατίμησης δεν καλύπτουν το κόστος της διενέργειας των σχετικών εξετάσεων βάσει των διαγνωστικών πρωτοκόλων. Υπάρχουν δύο πάρα πολύ συγκεκριμένες εκτιμήσεις. Εμείς θεωρούμε ότι με τις τιμές της διατίμησης τις οποίες αποφάσισε το αντίστοιχο Υπουργείο, δεν καλύπτεται επαρκώς το κόστος διενέργειας εξετάσεων. Αυτό λοιπόν επιφέρει κάποια αποτελέσματα τα οποία θα δημιουργήσουν κλειδονισμούς. Δηλαδή, σε μία πρώτη φάση το σύνολο των ελευθεροεπαγγελματιών οι οποίοι εκτελούσαν τεστ είτε αντιγόνου είτε PCR, προφανώς ακριβώς επειδή θα λειτουργούν κάτω του κόστους, θα σταματήσουν να εκτελούν τις αντίστοιχες εξτάσεις. Αυτό λοιπόν αυτομάτως σημαίνει ότι σε καθημερινή βάση θα έχουμε περίπου πανελλαδικά μία πτώση της τάξης των 10.000 μετρήσεων κάθε μέρα, το οποίο είναι ένα σημαντικό επιδημιολογικό δεδομένο που δεν ξέρω αν έχουμε την πολυτέλεια να το... Αυτό που τονίζει ο πρόεδρος του Ιατρικού Σύλλογου Αρκαδίας είναι πως το θέμα δεν είναι οικονομικό. Αν το θέμα ήταν οικονομικό, υπάρχουν προτάσεις και μάλιστα πάρα πολύ ξεκάθαρες. Θα μπορούσαμε να συνδράμουμε οι συνάδελφοι, οι ελευθεροεπαγγελματίες σε καθαρά εθελοντικό επίπεδο, με την προϋπόθεση ότι το κράτος θα αγόραζε αυτό το ίδιο τα τεστ, είτε τα rapid test αντιγόνων είτε τα τεστ PCR, και δεν θα μπαίνανε οι ίδιοι στην διαδικασία προκειμένου να προμηθευτούν αυτά τα τεστ. Ή δεύτερον, θα μπορούσαν να τα προμηθεύονται οι συνάδελφοι, αλλά το κράτος να πάρει μια πολύ ξεκάθαρη απόφαση, και ακριβώς επειδή είναι μια έκτακτη ανάγκη και προέχει η δημόσια υγεία, αυτός ο κωδικός για την εκτέλεση των συγκεκριμένων εξετάσεων να μην επιβαρύνεται με το δυσβάσταχτο clawback και rebate, το οποίο επιβαρύνει όλες τις υπόλοιπες εξετάσεις του ΕΟΠΗ. Αυτό δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής. Η συμπίεση των τιμών σε αυτά τα επίπεδα πιθανόν να οδηγήσει σε ολιγοπωλιακές καταστάσεις με προφανή δυσμενή αποτελέσματα στα μικρά και μεσαία εργαστήρια, ενώ φόβοι εκφράζονται ότι μπορεί να οδηγήσει σε έκπτωση της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας. Το κύριο μέλημά μας είναι ότι η διατίμηση αυτή στα τεστ τα οποία υπήρξε κατά πάσα πιθανότητα θα οδηγήσει σε έκπτωση της ποιότητας παροχής υπηρεσιών υγείας. Όταν εξασφαλίζεται η ποιότητα, όλα τα υπόλοιπα θα μπορέσουμε να τα βρούμε. Αλλά εμάς πρώτο μας μέλημα είναι αυτό, να εξασφαλίζεται απαρέκλητα ο σωστός τρόπος καταμέτρησης και διενέργειας των συγκεκριμένων τεστ.
Είδαμε νωρίτερα πώς είχε η κατάσταση στον χώρο του Ελαιολάδου, στην απευθεία σύνδεση με την περιοχή της Ανδανίας. Τώρα μηδενικό είναι αυτή τη στιγμή το αγοραστικό ενδιαφέρον, καθώς ο μεγάλος πελάτης του ελληνικού προϊόντος η Ιταλία διανύει και αυτή μια δύσκολη περίοδο λόγω της υγειονομικής κρίσης. Σύμφωνα με τον διευθυντή του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μολάων Πακίων, Παναγιώτη Ντανάκα, η τιμή του ελαιολάδου αναμένεται να διαμορφωθεί προς το τέλος Ιανουαρίου. Η εξέλιξη της πανδημίας φαίνεται ότι θα παίξει καθοριστικό ρόλο στη φετινή τιμή του ελαιολάδου. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καθόλου αγοραστικό ενδιαφέρον, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει και τιμή. Όπως είπε ο Διευθυντής του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μολάων Πακίων, Παναγιώτης Ντανάκας, οι ελάχιστες ποσότητες που έχουν διατεθεί δεν είναι αυτές που θα καθορίσουν και την τελική τιμή του προϊόντος. Δεν υπάρχει καθόλου τιμή. Δεν το λέω για να τρομοκρατηθεί ο κόσμος. Στο Δήμο Μονευασίας, στον οποίο βρίσκεται ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Μολάων Πακίων, στην αρχή της περίοδου, γύρω στους 1.000 τόνους ελαιόλαδο, έξτρα παρθένο, πουληθήκανε με 3,80. Από εκεί και μετά, μετά τα πρώτα λάδια, έχουμε μία αδιαφορία της αγοράς και σήμερα που μιλάμε, πάμε στην τρίτη-τέταρτη εβδομάδα, που δεν υπάρχει καθόλου μα καθόλου αγοραστικό ενδιαφέρον. Mm-hmm. Μπορεί να φεύγει και να πουλιέται ένα βιτίο σε όλο το Δήμο, όταν από πληροφορίες που υπάρχουν επίσημα καταγεγραμμένες, μόνο ο Δήμος Μονευασίας έχει άμεσα προς πώληση μπρος από 1.500 τόνους ελαιόλαδο. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, σήμερα που μιλάμε, όλοι αναμένουμε την άρση του lockdown στη γείτονα χώρα, να δούμε τις πρώτες, το πρώτο αγοραστικό ενδιαφέρον, να δούμε οι εταιρείες εκεί τι παραγγελίες έχουν. Αυτή τη στιγμή εκείνο που βλέπω εγώ να αντιμετωπίζει ο παραγωγός, πρώτα είναι το θέμα της ρευστότητας και μετά θα πάμε στο θέμα της τιμής και το αν η τιμή είναι ικανοποιητική για να μπορεί να ανταπεξέλθει στα έξοδα τα οποία έχει. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, η τιμή του ελαιολάδου φαίνεται να διαμορφώνεται τέλος Ιανουαρίου, με τους εκπροσώπους των συνεταιρισμών να συστήνουν στους παραγωγούς ψυχραιμία. Πρέπει να δείξουμε μία ψυχραιμία. Θα μου πεις ψυχραιμία στην τσέπη του άλλου, είναι πολύ δύσκολο όταν οι ανάγκες τρέχουν και δεν ξέρουμε πώς είναι τα πράγματα. Εγώ πιστεύω ότι λόγω ότι η χρονιά φέτος είναι μικρή, και στην Ιταλία φαίνεται ότι είναι μικρή από πλευράς παραγωγής. Στην Ισπανία δεν ξέρουμε ποια είναι τα πραγματικά νούμερα, δεν ξέρουμε τι είναι παρθένο, τι είναι έκτρα παρθένο. Αν μπορούμε να κρατήσουμε, να μην ρευστοποιήσουμε άμεσα, σε 20-25 μέρες από τώρα θα δοθεί το δεύτερο μέρος της επιδότησης. Στο μέχρι το τέλος του χρόνου, σύμφωνα με πληροφορίες που υπάρχουν από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, θα δοθεί και το έξτρα επίδομα των 30 ευρώ. Των 30 ευρώ κατά στρέμμα. Ναι. Θα ήθελα λοιπόν να πω στον κόσμο να προσπαθήσουμε να πουλάμε ποσότητες όσο έχουμε ανάγκη για να καλύψουμε τα έξοδα, και αφού δούμε μετά τις 15-20 του Ιανουαρίου που θα έχει δείξει τα πρώτα σημάδια η οικονομία και η αγορά, τότε να κινηθούμε για την πώληση του προϊόντος μας. Συνεχίζονται με εντατικό ρυθμό από τις υπηρεσίες της ελληνικής αστυνομίας οι έλεγχοι σε όλη τη χώρα για την εφαρμογή των μέτρων περιορισμού της διάδοσης του κορονοϊού. Την ίδια ώρα αποκαλυπτικά είναι και τα στοιχεία της ΕΛΕΣ για τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν και τα οποία παραμένουν απλήρωτα. Χιλιάδες είναι τα πρόστιμα που πέφτουν βροχή για παραβίαση των μέτρων για τον κορονοϊό και του lockdown. Ωστόσο, όπως δείχνουν τα στοιχεία, τα περισσότερα δεν πληρώνονται. Αυτό δείχνουν τα στοιχεία της ελληνικής αστυνομίας, σύμφωνα με τα οποία το 80% των προστήμων σε πολίτες για τη μη χρήση μάσκας, μη αποστολή SMS το 13033 και άσκοπες μετακινήσεις δεν πληρώνονται. Πολλοί είναι και όσοι παραπέμπουν τις καταβολές λόγω οικονομικών δυσχεριών στο μέλλον, όταν πλέον ζητηθούν μέσω της εφορίας. Για το 16% των καταγραφόμενων παραβάσεων υποβάλλονται ενστάσεις στις αρμόδιες επιτροπές αντιρρήσεων, με επίκληση κυρίως ιατρικών πιστοποιητικών και ειδικότερα για αναπνευστικά προβλήματα ή και βαρύτατες νόσους.
Το 56% των επευθύνων επιχειρήσεων εστίασης τις οποίες είχαν καταγραφεί παραβάσεις δεν έχουν πληρώσει από το Μάιο πρόστιμα εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, επικαλούμενοι είτε ότι δεν τους δόθηκε ο απαραίτητος χρόνος για να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα, είτε οικονομική δυσπραγία. Από τις αρχές της πανδημίας υπολογίζεται ότι έχουν πραγματοποιηθεί περισσότεροι από 3 εκατομμύρια έλεγχοι, με το ποσοστό των παραβάσεων υπολογίζεται μόλις το 3%. Τα βεβαιωμένα πρόστιμα υπολογίζονται σε 150.000 με τα οφειλόμενα ποσά να υπερβαίνουν τα 20 εκατομμύρια ευρώ. Κατά το τελευταίο 20ήμερο της καραντίνας, η ελληνική αστυνομία πραγματοποιεί καθημερινά σε όλη την επικράτεια 55.000 ελέγχους και εντοπίζει περίπου 1.300 παραβάσεις για άσκοπες μετακινήσεις, 500 για μη χρήση της μάσκας και μη τήρησης προβλεπόμενων αποστάσεων και 5 με 10 παραβάσεις για παράνομη λειτουργία καταστημάτων. Μόνο από την αρχή του δεύτερου εθνικού lockdown σε 7 Νοεμβρίου έχουν βεβαιωθεί 33.500 παραβάσεις και ποσοστό 37% εντοπίζεται στην Αττική. Πριν περάσουμε σε νέα από τον κόσμο, να έρθουμε ξανά στην αυτοδιοικητική αναφορά και την θεσινή συνεδρία στο Δημοτικό Συμβουλίο της Καλαμάτας. Σε αυτήν εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός για τη νέα χρονιά ύψους 70 εκατομμυρίων ευρώ. Εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας ο προϋπολογισμός του 2021 ύψους 70 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτός ο προϋπολογισμός, όπως όλοι οι προϋπολογισμοί όλων των δήμων της χώρας, παρακολουθούνται στενά καθ' όλη τη διάρκεια της εκτέλεσής τους και οπωσδήποτε γίνονται αλλεπάλληλοι τροποποιήσεις τους. Ο Δήμος Καλαμάτας, ο Δήμαρχος, η Δημοτική Αρχή ακολούθησε ακριβώς τη διαδικασία που προβλέπετε. Πήγαμε στην Επιτροπή Διαβούλευσης, όπου εκεί αφουγκραστήκαμε τους φορείς της πόλης μας και το αποτέλεσμα ήταν να γνωμοδοτήσει θετικά η Επιτροπή Διαβούλευσης και συνέχεια Εκτελεστική Επιτροπή, Οικονομική Επιτροπή και Δημοτικό Συμβούλιο. Ένας προϋπολογισμός που έρχεται να συνεχίσει και να νοικοκυρεύσει έτσι περαιτέρω το Δήμο μας σε μια πολύ δύσκολη περίοδο, έτσι ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί και στις ανάγκες των δημοτών από δράση υποδομών, έργων, αναπτυξιακών έργων για την καθημερινότητα, αλλά και τους δημότες που έχουν ανάγκες, όπως το σύνολο των δομών στηρίζονται μέσα από το Δήμο μας. Στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι να υλοποιηθούν αναπτυξιακά έργα με έμφαση σε όλο το Δήμο, την πόλη και τα χωριά, το κέντρο και τις γειτονιές του. Ο προϋπολογισμός έχει χαρακτηριστικά αναπτυξιακά. Mm-hmm. Είναι ένας ρεαλιστικός προϋπολογισμός που δεν αφήνει καμία δραστηριότητα ή καμία περιοχή, θα έλεγα, του Δήμου μας χωρίς να έχει γίνει αναφορά ή να μην είναι στις προθέσεις μας να κάνουν παρεμβάσεις. Θα σας πω απλά, ναι, ότι όλη η δημοτική ομάδα έχουμε πέσει επάνω στις προεκλογικές μας δεσμεύσεις και ψηφίδα παίρνουμε όλες αυτές έτσι ώστε να τις επαληθεύσουμε στην πράξη, κάνοντας ό,τι είναι δυνατόν για να ανακτήσει και η κοινωνία μας αυτή τη συνέπεια που αναζητά όλα αυτά τα χρόνια. Ερχόμαστε σε νέα από τον κόσμο εν ώψη της αλλαγής σκητάλης στην Ουάσιγκτον, προσχέδιο 11 σελίδων, ετοιμασία κομισιών και θα συζητηθεί στη Σύνοδο Κορυφής της άλλης εβδομάδας με επίκεντρο στην επαναδιαμόρφωση των σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις ΗΠΑ. Την ίδια ώρα στη Βραζιλία, με δραματικούς ρυθμούς εξελίσσεται η αποψήλωση του Αμαζονίου. Καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής προετοιμάζονται για την μετάβαση της προεδρίας της χώρας από τον Ντόναλντ Τραμπ στον Τζο Μπάιντεν, οι εξελίξεις δεν αφήνουν να επηρεάσει και την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς αναμένονται αλλαγές και στις σχέσεις που θα έχουν οι δύο πλευρές του Ατλαντικού. Στην Κομισιόν ήδη υπάρχει ένα καταρχήν προσχέδιο που μετά από μια μακρά περίοδο εντάσεων την εποχή Τραμπ εστιάζει πλέον στην αναθεώρηση των σχέσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω της συνεργασίας σε μια σειρά από 5 κυρίως τομείς. Πρόκειται για την καταπολέμηση του κορονοϊού, την ενίσχυση της οικονομικής ανάκαμψης, την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, την υποστήριξη της πολυμέρειας και των κοινών αξιών και την προώθηση της ειρήνης και της ασφάλειας. Θα έλεγα ότι στις Βρυξέλλες υπάρχει ήδη αρκετά έντονος ενθουσιασμός σε σχέση με αυτήν την έκθεση. Ως Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εκ μέρους των εταιριών μελών μας, σίγουρα καλωσορίζουμε κάτι τέτοιο. Ζητούσαμε και επιδιώκαμε πιο στενή σχέση εδώ και καιρό και σίγουρα η σχέση αυτή πέρασε δοκιμασία τα προηγούμενα 4 χρόνια. Δεν χρειάζονται πολλές επεξηγήσεις για να επισημανθεί πόσο σημαντική είναι η διατλαντική σχέση και αυτός είναι ο λόγος που είμαστε τόσο ενθουσιώδεις, καθώς θα δημιουργεί συνέστηση εργασίας, ευημερία, ανάπτυξη και θα παράσχει ασφάλεια και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού.
Η καταστροφή του τροπικού δάσους του Αμαζονίου στη Βραζιλία έχει φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο εδώ και 12 χρόνια, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία του διαστημικού γραφείου της χώρας. Η έκταση 11.088 τετραγωνικών χιλιομέτρων που αποψηλώθηκε μεταξύ Ιουλίου 2019 και Αυγούστου 2020 είναι διπλάσια από την πόλη του Ρίο Ντετζανέιρο και αντιπροσωπεύει διάυξηση 9,6% κατά την προηγούμενη περίοδο 12 μηνών. Η εκτίμηση που είχαμε ήταν ακόμα πιο αρνητική από αυτό το αποτέλεσμα που παρουσιάζουμε. Εκτιμήσαμε ότι θα είχαμε αύξηση 20%. Το 9,6 δεν είναι αριθμός για να γιορτάσει κανείς. Αντιθέτως, όπως είπα εδώ, η επιθυμία μας είναι να μην έχουμε παράνομη αποψήλωση των δασών μέσα στον Αμαζόνιο. Γι' αυτό αγωνιζόμαστε. Η αποψήλωση του Αμαζονίου έχει τραβήξει την προσοχή παγκοσμίως. Ο εκλεγμένος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Τζο Μπάιντεν πρότεινε τη δημιουργία ενός ταμείου για να σταματήσει η καταστροφή του τροπικού δάσους. Νιώθετε απροστάτευτοι στο ίδιο σας το σπίτι, την επιχείρησή σας, στο δρόμο ή το αυτοκίνητό σας? Σκύλοι διαλεγμένοι και εκπαιδευμένοι από εμάς θα διώξουν από το μυαλό σας κάθε ανασφάλεια, χωρίς παράλληλα να γίνονται ενοχλητικοί όπως άλλοι σκύλοι που δεν έχουν περάσει από τη δική μας εκπαίδευση. Βεβαίως, αναλαμβάνουμε να αναδείξουμε τις ικανότητες του δικού σας ράβο, εφόσον μπορεί να τα καταφέρει στα έμπειρα χέρια μας, ακολουθώντας το ειδικό πρόγραμμα της προστασίας με την πρωτοποριακή ειδική ψυχολογική μέθοδο της μετάβασης. Υπεύθυνος Παναγιώτης Τσικούρης, εκπαιδευτής σκύλων. Τηλέφωνο 697-200-7143. Δήμος Μεσίνης. Μην ξεχνάς. Μένουμε σπίτι, μένουμε ασφαλείς. 15-1-15. Μείνε σπίτι, τηλεφώνησε. Φροντίζουμε εμείς για σένα. Κάλεσε στον αριθμό 15-1-15. Δήμος Μεσίνης. Κάθε μέρα δίπλα σου. Της Trans, μεταφορές από το 1943. Καναδάς, Αυστραλία, Αμερική, Ευρώπη, Αθήνα. Παντού δίπλα σας. Μεταφορά ελαιολάδου και δεμάτων. Χρόνια τώρα στηρίζουμε τους παραγωγούς και μεταφέρουμε το ελαιολαδό σας παντού. Σπουργίτης Trans. Τώρα και μεταφορά ευπαθών προϊόντων σε ελεγχόμενη ψήξη. Ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη σας με νέες μειωμένες τιμές. Σπουργίτης Trans, Λεωφόρος Αθηνών 186. Τηλέφωνο 27210-22266. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση Best. Από όλους όσους και σήμερα εργάστηκαν για την ενημέρωσή σας, καλή σας νύχτα.